με την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών. Θα ασχοληθούμε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Καθημερινότητα που έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως για όλον τον ελληνικό λαό, για όλους τους Έλληνες πολίτες, αλλά και αυτά που βιώνουν μέσα στις τάξεις τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε δηλαδή που μπήκαν στη ζωή μας τα μνημόνια. Και να πούμε ότι το σημερινό πάνελ έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Θέλαμε πολύ καιρό να δημιουργήσουμε ένα πάνελ με νέους εκπαιδευτικούς, νέα παιδιά, τα οποία οραματίζονται την επαγγελματική τους πραγματικότητα με έναν διαφορετικό τρόπο. Δυστυχώς το μνημόνιο τους άλλαξε τη δική τους ρότα, όπως και τη ρότα όλων των Ελλήνων. Μαζί μας είναι ο εκπαιδευτικός ο κύριος Θεόφιλος Λαμπρογιαννάκης, η κυρία Μαρία Λιουδάκη, νηπιαγωγός εσείς, κυρία Λιουδάκη, και η κυρία Μαρίγιάννα Καραβέλη, επίσης εκπαιδευτικός. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς σας βρήκαμε. Κύριε Λαμπρογιαννάκη, να ξεκινήσουμε με εσάς, με τον άνδρα της παρέας. Και θέλω να σας ρωτήσω, να ξεκινήσουμε με τα οικονομικά, έτσι, να πάρουμε και μια εικόνα του πόσο μειώθηκαν οι αποδοχές εν μία νυχτή, όπως μας λέγατε, κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Πόσα λοιπόν χρήματα παίρνετε τώρα και πόσα παίρνετε μέχρι πριν από μερικούς μήνες? Λοιπόν, να μιλήσουμε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως κάνουμε πάντα. Μισθός Αυγούστου 1224, μισθός Φεβρουαρίου 760. Δηλαδή μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 35-40%. Ακριβώς. Μιλάμε για μία μείωση τεράστια, η οποία δεν μπορεί από τη μέρα στην άλλη να γίνει αποδεκτή από κάποιον εργαζόμενο. Δεν μπορεί να το αντέξει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και το καταλαβαίνουν όλοι. Όλα γίνανε ξαφνικά. Προφανώς ήταν προσχεδιασμένα. Απλά εμάς μας ήρθε πάρα πολύ ξαφνικό, διότι ήταν τεράστια η μείωση. Έτσι, και δεν ξέρουμε να σταματήσει εκεί πέρα. Φοβάμαι τα χειρότερα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πόσο παίρνει ένας εκπαιδευτικός ο οποίος μπαίνει για πρώτη φορά στον χώρο της εκπαίδευσης. Μιλάμε για νεοδιόριστο εκπαιδευτικό. Νεοδιόριστο εκπαιδευτικό. Έχει πέσει γύρω στα 520-540 ευρώ. Είναι τραγικό όμως. Είναι πραγματικά τραγικό, 540 ευρώ για παιδιά που τέλειωσαν πανεπιστήμιο και φαντάζομαι πολύ συνειδητά επέλεξαν και αυτόν τον χώρο. Που είναι πολύ δύσκολος. Κυρία Λιουδάκη, εσείς είστε νηπιαγωγός, είστε στις Κάτω Αρχάνες, έτσι, στο νηπιαγωγείο εκεί, στο Τρίτο Αρχανών. Λοιπόν, και θέλω να μας πείτε για αυτό που είπες, Μάνο, ότι ήταν επιλογή σας να γίνετε εκπαιδευτικός. Δεν είναι εύκολη δουλειά να είσαι εκπαιδευτικός και πολύ περισσότερο να είσαι εκπαιδευτικός σε μικρά παιδάκια, όπως είναι τα παιδιά του νηπιαγωγείου, αυτές οι ηλικίες. Εσείς πώς υποδεχθήκατε αυτές τις αλλαγές στη δική σας τη ζωή, και μετά θα μας πείτε και για τα παιδιά. Στην προσωπική μου ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα, καθότι δεν είμαι και από εδώ, παρότι το επιθετώ. Έχω καταγωγή, μένω Αθήνα. Αλλά όσον αφορά τη δουλειά μου, θεωρώ ότι δεν με έχει επηρεάσει ιδιαίτερα. Γιατί και τα παιδιά, εγώ, επειδή είμαι σε νηπιαγωγείο, είναι αρκετά μικρά και δεν διαισθάνονται την κρίση. Δεν καταλαβαίνουν ακόμα, έτσι. Ναι, δηλαδή, δεν... Ευτυχώς. Οπότε, κατά τη διάρκεια τη δουλειά μου, δεν με απασχολεί. Αλλά σίγουρα γύρω από αυτό και πριν μπω μέσα στην τάξη και μετά που θα βγω, με απασχολεί. Άρα, επειδή είπατε ότι δεν είστε από εδώ, άρα λογικά σας ήρθε ένας διορισμός. Είμαι και αναπληρώτρια. Αναπληρώτρια. Επιλέξατε να φύγετε από το σπίτι σας, να κατεβείτε στην Κρήτη. Με άλλα δεδομένα. Με άλλα δεδομένα, με ένα σπίτι που πρέπει να συντηρήσετε. Ακριβώς. Και βεβαίως με έναν μισθό που πλέον έχει μειωθεί. Στα 300 ευρώ. Δηλαδή με 700-800 ευρώ πρέπει να καλύψετε τις ανάγκες σας και τα μεταφορικά βεβαίως. Εννοείται όλα. Να καλύψω το σπίτι, βενζίνες, οδηπορικά, προσωπικά μου έξοδα. Να πάω στο σπίτι μου τώρα το Πάσχα, θέλω 100 ευρώ μίνιμουμ. Είναι έξοδα τα οποία όταν ήρθα. Δεν τα είχα υπολογίσει. Και η κυρία Καραβέλη, αυτό το πήγαινε έλα το ζει, γιατί περισσότερο, όσον αφορά τις βενζίνες δηλαδή, γιατί και οι τιμές είναι πολύ έτσι ευχάριστες εδώ στην Κρήτη. Ναι, εσείς εργάζεστε στο Δημοτικό Σχολείο του Μοχού. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνετε καθημερινά, κυρία Καραβέλη. Καθημερινά πηγαίνετε, όλοι οι συνάδελφοι μαζί. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά και να τα βάλεις κάτω δεν βγαίνουν. Από τα λεφτά που παίρνουμε, πολύ δύσκολα αντιποκρινόμαστε σε όλα αυτά τα έξοδα που έχουμε. Έχω πάρα πολλούς συναδέλφους μέσα σε αυτούς και εγώ που είναι εξαιρετικά απογοητευμένοι από όλη αυτή την κατάσταση. Ξανακάνουμε και ξανακάνουμε τους λογαριασμούς μας και βλέπουμε ότι αναγκαστικά πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια από τις οικογένειές μας. Δεν είμαστε από εδώ. Όπως είπε και η συνάδελφος. Από πού είστε εσείς, κύριε Καραβέλη? Από την Καβάλα. Από την Καβάλα. Από την Καβάλα. Και ήρθατε από την Καβάλα ακριβώς για τον ίδιο λόγο που ήρθε και. Ναι, πολλές φορές δεν είναι και επιλογή, ξέρετε. Σου λένε ότι υπάρχει μια θέση στην Κρήτη, θα την αποδεχτείς, είναι δουλειά. Και όταν πρώτο ήρθε πριν 4 χρόνια, τα οικονομικά ήταν αρκετά καλά. Δηλαδή μπορούσες να ζήσεις με αξιοπρέπεια. Τώρα πια μέσα σε μια νύχτα, όντως, αναγκάζεσαι να σκέφτεσαι αν θα έχεις την επόμενη εβδομάδα να βγεις. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι αυτό ακριβώς, ότι ξεκινήσατε με έναν εντελώς διαφορετικό σκεπτικό
και στην πορεία, και όχι μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή πολύ άμεσα, έπρεπε να αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Κύριε Λαμπρογιαννάκη, πέρα όμως από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας, στη ζωή σας, έχετε να επιτελέσετε και ένα πολύ σημαντικό έργο. Μικροί μαθητές, οι οποίοι δεν φτάνε σε τίποτα να πληρώσουν το μάρμαρο μιας κρίσης που δημιούργησαν άλλοι. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτοί οι μαθητές αντιλαμβάνονται αυτή τη νέα πλέον εκπαιδευτική πραγματικότητα. Κοιτάξτε, τα παιδιά είναι αρκετά μεγάλα προσωπικά, έχω εκτιτάξει. Εσύ έχετε εκτιτάξει. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνονται την κατάσταση ως ένα σημείο βέβαια. Κυρίως αντιλαμβάνονται ότι βιώνουν σπίτι τους. Πολλές φορές μπορώ να πω ότι καθόμαστε να συζητάμε πάρα πολύ με τα παιδιά και μπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες άνετα και να τα εκφράσουν όλα αυτά. Μην τα υποτιμάμε τα παιδιά, είναι αρκετά πιο έξυπνα από ό,τι νομίζουν πάρα πολύ. Η δουλειά μας είναι δύσκολη, έχουμε να κάνουμε με ψυχές. Σε καμία περίπτωση όμως σας διαβεβαιώνω, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, δεν μας επηρεάζει στη δουλειά μας. Η οικονομική κρίση, προσπαθούμε τουλάχιστον, η μείωση των οικονομικών μας δεν μας επηρεάζει, διότι έχουμε ευθύνη για το αύριο. Έχουμε ευθύνη για τα παιδιά αυτά. Πρέπει να βγουν στην κοινωνία με το κεφάλι ψηλά, να ξέρουν τι γίνεται, να ξέρουν που πατάνε, να ξέρουν που πάνε, να έχουν τις γνώσεις και πάνω απ' όλα μην βλέπω καταθλιπτικά παιδιά. Πράγμα το οποίο συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Βλέπετε καταθλιπτικά παιδιά. Ναι, δυστυχώς. Το τελευταίο διάστημα πυκνώνονται περιστατικά. Έχουμε αρκετά προβλήματα. Γενικότερα στα σχολεία μιλάω, έτσι. Έχουμε και προβλήματα αστείας, κάποια. Εσείς είστε σε σχολείο στην Αλικαρνάσο. Ναι, μιλάω γενικότερα για τα σχολεία. Γενικότερα για τα σχολεία. Ναι, είναι ένα θέμα παιδιά, το οποίο δυστυχώς, όταν είχε πρωτοβγεί στην επικαιρότητα, δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε πραγματικά. Ναι. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι. Ισχύει, δυστυχώς ισχύει σε κάποιο βαθμό. Αρκετά αυξημένο, θα έλεγα, τον τελευταίο καιρό. Τουλάχιστον από αυτά περιστατικά που βγήκαν στη δημοσιότητα, από τα τέσσερα που βγήκαν, το ένα ήταν στο Ηράκλειο. Φαντάζομαι ότι ναι, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο το συγκεκριμένο περιστατικό. Φυσικά. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά, άλλα μεγαλύτερα, άλλα μικρότερα, όμως είναι υπαρκτό το πρόβλημα και νομίζω ότι απαιτεί αντιμετώπιση. Θα μου πείτε, το κράτος θα διαφορεί πλήρως για όλα. Πέρα από τα επικοινωνιακά τερτύπια του Υπουργείου Παιδείας, δεν υπάρχει ουσία. Δεν υπάρχει ουσία για τίποτα. Πρέπει να καλυφθεί από το δικό μας φιλότιμο, το οποίο γίνεται. Αλλά νομίζω ότι ξεπερνά πολλές φορές τις δυνατότητές μας. Επειδή και εσείς, κυρία Καραβέλη, εργάζεστε σε δημοτικό σχολείο, θέλω να μου πείτε τα παιδιά τι σας λένε για αυτή την κατάσταση. Κι εγώ έχω μεγάλη τάξη, έχω την πέμπτη τάξη. Ναι. Γενικότερα όμως τα παιδιά δεν μας χαρίζονται καθόλου. Ακούω συνεχώς τη φράση μέσα στην τάξη μου: εμείς τι φταίμε, κυρία. Γιατί να το περνάμε αυτό, και παιδιά τα οποία είναι πολύ κλειστά και δεν μιλάνε συνήθως, καταλαβαίνεις ότι στο σπίτι τους ακούνε πάρα πολλά και οι οικογένειές τους δυσκολεύονται πάρα πολύ. Εντάξει, είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν κάθε μέρα και πολλά από αυτά που ακούς. Όντως, σου έρχεται να απαντήσεις ότι ναι, οι προηγούμενες γενιές κάνανε λάθη, αλλά εσείς είστε το αύριο και πρέπει, οφείλετε να προχωρήσετε. Δεν μπορείς να απογοητεύεσαι μέσα στην τάξη, οφείλεις να τα ανεβάζεις. Οπότε... Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που περνάτε εσείς. Δηλαδή, έτσι το πάω λίγο συναισθηματικά. Υπάρχει παιδί που σας έχει ρωτήσει με αυτά που ακούει στην τηλεόραση, αυτά που ακούει από τους γονείς, μα εσείς δεν παίρνετε πολλά χρήματα για να ζήσετε? Με έχουν ρωτήσει πολλές φορές, κυρία, εσείς γιατί δεν αντιστέκεστε, γιατί δεν κάνετε τίποτα για να το ανατρέψετε όλο αυτό. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Και εσείς τι απαντάτε? Είναι αυτό που σας στείλουν στον τοίχο τα παιδιά, ναι, με πραγματικά. Τις ερωτήσεις τους. Δεν ξέρεις τι να απαντήσεις. Ναι, όντως. Πολλές φορές δεν ξέρεις τι να απαντήσεις. Λες ότι προσπαθείς για το καλύτερο, ότι. Έχεις αισιοδοξία ότι σίγουρα αυτά θα αλλάξουν και ότι εξαρτάται από εσάς το μέλλον αν θα αλλάξει. Ελπίζουμε εσείς να τα κάνετε όλα καλύτερα. Εσείς, κύριε Λιουδάκη, είστε πιο τυχεροί γιατί δεν δέχεστε ερωτήσεις. Τα παιδιά είναι πιο μικρά. Τέτοιο τύπο όχι. Ναι, πραγματικά. Αλλά εγώ θέλω να μου πείτε, εσείς πώς το βλέπετε το αύριο? Ένα εκπαιδευτικός που είναι από την Αθήνα, εργάζεται στην Κρήτη με όλες αυτές τις δυσκολίες. Επειδή πολλοί άνθρωποι στην ηλικία σας. Που δεν έχουν την τύχη, τύχη εντός ή εκτός εισαγωγικών να έχουν μια δουλειά, ακόμα και αυτά τα 600-700 ευρώ, σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι που περνάει από το δικό σας το μυαλό, δηλαδή αυτή η προοπτική ότι μπορεί να τα αφήσετε όλα πίσω, την οικογένειά σας, το σπίτι σας, και να ψάξετε την τύχη σας κάπου σε μια άλλη χώρα. Φυσικά και το σκέφτομαι σχεδόν καθημερινά πλέον, για Κύπρο ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα που θα μπορούσα να πάω. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν βλέπω μέλλον. Για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Εάν ήξερα ότι αυτό θα κρατήσει 1-2 χρόνια, 3-5, θα έκανα υπομονή. Αλλά πλέον το σκέφτομαι σοβαρά να φύγω, γιατί δεν υπάρχει όντως μέλλον εδώ πέρα. Τα άμεσα σχέδιά μου είναι του χρόνου, ας πούμε, να μην δηλώσω κάτι μακριά από το σπίτι μου. Τουλάχιστον μόνο να πηγαίνω έρχομαι και να μην έχω όλα τα υπόλοιπα έξοδα, ενίκια, συντηρήσεις σπιτιού και όλα αυτά. Και παρόλο ήθελα να σας πω κάτι, παρόλο που τα παιδιά είναι μικρά,
Ακριβώς επειδή είναι μικρά και είναι αθώα, πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου στην τάξη μέσα να τα κοιτάω και πραγματικά να απορώ και να σκέφτομαι το δικό τους μέλλον. Γιατί ακόμα δεν καταλαβαίνουν, αλλά σε 2, 3, 5 χρόνια και αυτά. Και ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι η συγκεκριμένη γενιά που είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο θα κάνει τα πρώτα της βήματα σε μια καλύτερη Ελλάδα. Μακάρι. Γιατί η κυρία Λαμπρογιαννάκη, και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, η γενιά που φαίνεται να πληρώνει πιο σκληρά το μάρμαρο αυτής της κατάστασης είναι η γενιά αυτό που λέμε 25+, δηλαδή από 25 έως και 45-50 είναι η γενιά που όσα χρόνια να περάσουν, όταν πλέον θα έχει περάσει αυτή η κρίση, αν περάσει αυτή η κρίση, θα έχουν πάει και σε ένα επίπεδο διαφορετικό από τις παραγόμενες καθημερινότητες και της εργασίας. Αυτό θα μπορούσε κάποια στιγμή, επειδή τώρα ουσιαστικά ξεκινάει το απόγειο αυτής της κρίσης, να δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική ρότα προς το αρνητικό συνολικά στην εκπαίδευση της χώρας μας. Κοιτάξτε, απογοητευμένοι εκπαιδευτικοί, απογοητευμένοι μαθητές, απογοητευμένοι γονείς. Θα ήθελα να σας απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Το φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα γίνει. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που από ό,τι βλέπω τα πράγματα πάνε προς τα εκεί, δεν ξέρω αν αντέχει άνθρωπος να βιώνει αυτές τις καταστάσεις. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα έχουμε και νέες μειώσεις μισθών και νέους ανέργους και νέα προβλήματα μέσα στις οικογένειες των παιδιών. Οπότε δημιουργείται ένα κλίμα πάρα πολύ αρνητικό και νομίζω ότι επηρεάζει τους πάντες. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπει να φέρουν σε αυτήν την κατάσταση, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχεις κάτι να πατήσεις για να πεις ότι αισιοδοξώ για αυτή την κατάσταση. Αισιοδοξώ να αλλάξει. Έτσι. Και αν κοιτάξουμε και την ιστορία των χωρών όπου πήγε το Δούνου του για να τη σώσει, νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό προς τα που οδηγούμαστε. Ουδέμια σωτηρία επιτεύχθηκε ποτέ. Φαντάζομαι όμως υπάρχει και το άλλο κομμάτι και απευθύνομαι σε εσάς κύριε Καραβέλη, τι σας λένε οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί, οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί που βίωσαν ας πούμε και τις καλές εποχές της εκπαίδευσης και χωρίς να θέλω να μειώσω τους παλαιότερους, σίγουρα τα παιδιά που βγαίνουν τα τελευταία 10 χρόνια από τα ελληνικά πανεπιστήμια στον χώρο της εκπαίδευσης είναι πολύ πιο καταρτισμένα από παλαιότερους εκπαιδευτικούς. Ναι, μεν καλή εμπειρία, αλλά σίγουρα τα όπλα πια που έχετε εσείς ως νέα παιδιά είναι εντελώς διαφορετικά και πολύ καλύτερα. Ναι, βεβαίως. Οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί συνήθως αυτό που λένε είναι ότι εσείς είστε η αδικημένη γενιά που αναγκάζεστε να πληρώσετε όλα αυτά. Εμείς περάσαμε ένα μεγάλο διάστημα στο οποίο είχαμε ένα. Της εργασιακής ασφάλειας. Πολύ σημαντικό. Ακριβώς αυτό. Εμείς έχουμε την κατάρτιση, βγαίνουμε με πολύ μεγάλη όρεξη από τις σχολές. Έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις, τα εφόδια. Κυρίως έχουμε, θα έλεγα, μια καλύτερη δίκευση στην τεχνολογία. Βάζουμε τεχνολογίες μέσα στην τάξη. Παρ' όλα αυτά, όταν πηγαίνεις σε ένα σχολείο στο οποίο δεν έχεις χαρτί για φωτοτυπικό και αναγκάζεσαι να ζητάς από τους μαθητές σου να σου φέρουν χαρτί γιατί δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ για πετρέλαιο. Ή πέρσι, δεν ξέρω αν ακούσατε, διοργανώθηκε μια λεχιοφόρος για να αγοραστεί πετρέλαιο για ένα σχολείο. Αυτά είναι τραγικά περιστατικά. Όταν έχεις τόσες πολλές γνώσεις, αλλά δεν μπορείς να τις αξιοποιήσεις, όταν παρακαλάς να σου βάλουν ίντερνετ σε ένα σχολείο. Δεν είναι το νέο σχολείο. Μεγάλη υπογοήτευση. Το νέο σχολείο για το οποίο ακούμε δεν είναι αυτό πάντως στα δικά σας τα σχολεία. Είναι. Εγώ είμαι σε νέο σχολείο με ένα αναπτυγμένο πρόγραμμα, ναι. Οπότε δεν είστε εσείς στο Μοχό. Ναι, εγώ δεν είμαι σε νέο σχολείο. Είσαι σε παλιό σχολείο, προφανώς. Προσπαθούμε για το καλύτερο, με πολλά προσωπικά έξοδα βέβαια πάντα. Δηλαδή, προσπαθώ να κάνω το μάθημά μου όσο πιο ευχάριστο γίνεται, με πολλούς κόπους από το προσωπικό μου πορτοφόλι και δεν το μετανιώνω καθόλου. Ίσα-ίσα οι μαθητές θέλω να χαμογελάνε και να ενθουσιάζονται, να ενδιαφέρονται για το αντικείμενο το οποίο θα διδάξω. Αλλά ως πότε θα έχω αυτή την όρεξη? Εμείς πάντως θέλουμε να έχουμε εκπαιδευτικούς όπως εσάς, γιατί νομίζω ότι το μέλλον είναι στους μαθητές και το μέλλον καθορίζεται προς το καλύτερο όταν έχουμε και καλούς εκπαιδευτικούς. Και εγώ θα το πω για μια φορά ακόμα και ας με συγχωρήσουν οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί. Έχω κάνει ήδη την διαφοροποίηση. Θεωρώ ότι τα παιδιά που βγαίνουν σήμερα είναι πολύ πιο καταρτισμένα από τους παλαιότερους. Είμαστε καλά. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι περισσότερο. Εγώ απλά θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση σε όλους αυτούς που έχουν παιδιά. Ποιος θα ήθελε το παιδί του να διδάσκεται από ένα αρκετά χαμηλόμισθο εκπαιδευτικό? Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς ευχαριστημένους. Γιατί αυτοί είναι που μεταφέρουν το κλίμα μέσα στην τάξη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Καλά και εμείς ευχαριστούμε πολύ.